Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει για το τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής μας και βεβαίως θα μιλήσουμε στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών για την Επανάσταση του 1821. Έχουμε και έναν άνθρωπο, τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος έχει γράψει τον ύμνο στην ελευθερία, τον εθνικό μας ύμνο. Αλλά ο Διονύσιος Σολωμός δεν έχει γράψει μόνο αυτό, έχει γράψει και άλλα πράγματα. Για τα άλλα λοιπόν που έχει γράψει, θα μιλήσουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής μας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιώργο Κεντρωτή, καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας. Καλό απόγευμα κύριε καθηγητά. Γεια σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Χαίρομαι που σας βλέπω και σας ακούω. Και εμείς το ίδιο, και εμείς το ίδιο κύριε καθηγητά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε στα χέρια μας και αυτή την εξαιρετική έκδοση που είναι τα άπαντα τα Ιταλικά του Διονυσίου Σολωμού σε δικιά σας μετάφραση και επιμέλεια από τις εκδόσεις Gutenberg. Μάλιστα. Και είναι ένας ογκωδέστατος τόμος, είναι πόσες σελίδες, είναι περίπου 550 σελίδες περίπου. 550 σελίδες. Και το ερώτημα που τίθεται, κύριε καθηγητά, είναι γνωρίζαμε από άλλες εκδόσεις τα άπαντα του Διονύσου Σολωμού που κυκλοφορούν από πολλούς εκδοτικούς οίκους. Τώρα βλέπουμε ότι άλλο τόσο σε όγκο είναι τα Ιταλικά, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα υπόλοιπα. Και ναι. Το ερώτημα είναι, ο Διονύσιος Σολωμός λοιπόν έγραφε περισσότερο στα Ιταλικά ή στα Ελληνικά? Η απάντηση είναι και. Μάλιστα. Και στα Ιταλικά. Ήταν Ιταλόγλωσσος, κατά βάση ήταν Ιταλόγλωσσος, δηλαδή θα λέγαμε ότι στην καθημερινή του ομιλία όλοι του λόγοι και τα γραψίματα ήταν στα Ιταλικά, αλλά από όταν γύρισε από την Ιταλία, όπου πήγε να σπουδάσει, αλλά δεν τελείωσε τις σπουδές του στη νομική, όταν γύρισε το 1818, 20 ετών δηλαδή γύρισε στην Ζάκυνθο, αποφάσισε με την προτροπή και παραγόντων του νησιού να εντρυφήσει στην ελληνική γλώσσα, να μάθει ελληνικά. Και το έκανε μελετώντας τα δημοτικά τραγούδια. Είχε συλλέξει από όλο τον κόσμο όπου υπήρχαν ελληνικές, διάσπαρτες ελληνικές κοινότητες. Είχε μαζέψει τραγούδια τα οποία μελετούσε και βάσει της μελέτης εκείνης έμαθε γραμματική σύνταξη, όχι ορθογραφία βεβαίως, της ελληνικής. Για να γράψει στα ελληνικά, κατ' επιταγή μάλιστα ενός ισχυρού πολιτικού άνδρα της εποχής εκείνης, πρωτού καν υπάρξει ελληνικό κράτος, του Σπυρίδωνος Τρικούπη, του πατέρα του μετέπειτα περίφημου Χαριλάου Τρικούπη. Του μεγάλου ιστορικού της Επανάστασης. Ακριβώς. Ο οποίος μάλιστα τον όθησε επί μόνος του να μελετήσει την ελληνική και να γίνει ο πρώτος μεγάλος ποιητής της Ελλάδας. Τα λόγια είναι του πατρός Τρικούπη. Και έτσι εγκατέλειψε τα Ιταλικά ως γλώσσα συγγραφής, έγραψε ελληνικά αυτά που έγραψε, τα υπέροχα έργα που έγραψε στα ελληνικά και 10 έτη πριν το θάνατό του, το λέμε τώρα βέβαια, ξέρουμε πότε πέθανε, ξαναγύρισε στην Ιταλική γλώσσα και έγραψε εκπληκτικά ποιήματα στα Ιταλικά, πάλι σαν να το χρωστούσε στη γλώσσα εκείνη και στην κουλτούρα εκείνη, που όπως έλεγε ο ίδιος, τον έκαναν άνθρωπο από βάρβαρος που ήταν. Πήγε βάρβαρος, λέει, και έγινε άνθρωπος. Καταπληκτικό. Η υπερβολή δίνει και το μέτρο όμως, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Οπότε κυκλοφορούν όμως, να σας διακόψω, κυκλοφορούν όμως ποιήματα Ιταλικά του Σολωμού σε παλαιότερες εκδόσεις. Απλώς αυτή η έκδοση έχει, ας πούμε, υπέρ της κάτι ότι είναι έμετρη, ενώ οι άλλες δεν είναι, και ότι είναι πλήρης, δεν λείπει τίποτα. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό και φαντάζομαι και θα ήθελα να σας το ρωτήσω ότι θα σας πήρε πάρα πολύ χρόνο για να όχι μόνο να τα συλλέξετε αλλά να τα μελετήσετε και να τα μεταφράσετε έμετρα. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν τα συνέλεξα, τα βρήκα έτοιμα. Τα βρήκατε έτοιμα, ωραία. Τα βρήκα έτοιμα, εξάλλου όταν μάλιστα ο Λίνος Πολίτης υπογράφει, εκεί πλέον όλοι μας κάνουν εγγύηση. Είναι εγγύηση. Είναι απόλυτη εγγύηση. Τα βρήκα έτοιμα και ακολούθησα την
έκδοση του πολίτη, η σιωπηρά διόρθωσα μερικές αυλεψίες, μερικά λαθάκια, μα ασήμαντα, αλλά αφού μπορούμε να το κάνουμε στην εποχή, μάλιστα σήμερα που ο υπολογιστής μας βοηθάει πάρα πολύ, το έκανα και βεβαίως τα μετέφρασα. Αλλά να σας πω κάτι, πολλά χρόνια, η εργασία έχει τελειώσει αρκετά χρόνια πριν. Mm. Αν θυμάμαι καλά, είχα ξεκινήσει γύρω στο 2002-2003. Το 5-6 βγάλαμε με έναν αείμνηστο φίλο, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, μία επιλογή στις εκδόσεις Ύψιλον. Μετά έφυγε από τη ζωή ο Νίκος, είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε όλο μαζί, ανέλαβα να το κάνω μόνος μου εγώ, και γύρω στο 2010-2011-2012 το αργότερο, το είχα τελειώσει. Το άφησα λοιπόν, όπως λένε στο χωριό μου, να συντέψει. Και βγήκε και με αφορμή βέβαια τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Έτυχε να γίνει αυτό. Ίσως αν δεν ήταν αυτός ο λόγος, δεν το είχα αφήσει και ένα-δύο χρόνια ακόμα να συντέψει, που λένε, για να δω πόσο αντέχει. Εντάξει, είδα ότι αντέχει, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, αλλά αυτό θα το κρίνει το κοινό, δεν το κρίνω εγώ. Είδα λοιπόν ότι άντεχε και ως εκ τούτου ο Γκούτεμπεργκ, με τον οποίο συνεργάζομαι πάρα πολλά χρόνια, χρηματοδότησε την έκδοση, η οποία είναι και ακριβή και πολύ καλή. Είναι εξαιρετική έκδοση. Είναι πολύ τελέστατη, δεν το συζητάω. Την έχει επιμεληθεί μάλιστα με την απίστευτη μαεστρία του ο Γιάννης Μαμάης, τόσα βιβλία που έχει βγάλει ο Γκούτεμπεργκ. Ήταν καλή συγκυρία. Να το δω. Λοιπόν, θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Σολωμός, μας είπατε ότι έγραφε ιταλικά, ελληνικά και ξαναγύρισε τα ιταλικά. Η περίοδος της ωριμότητάς του και της, που έγραψε τα καλύτερα ποίηματα, ήταν όταν έγραφε στα ελληνικά ή στα ιταλικά, πιστεύετε? Στα ελληνικά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ωριμότητα, γιατί έγραφε καθώς μάθαινε. Mm-hmm. Όμως, επειδή εφλέγετο από μεγάλο πόθο, που ζέσει τεράστια για το γένος, όπως λεγόταν το έθνος τότε, και επειδή είχε υποστηριχτές σε όλη την Επτάνησο, η ωριμότητα ήρθε σχεδόν αμέσως. Βέβαια, στο ελληνόγλωσσο έργο μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα πρώιμα ποίηματά του, τα οποία είναι γλυκά, είναι όμορφα, η Ευρυκόμη, η Ξανθούλα, σε σύγκριση με τους ελεύθερους πολιορκημένους ή με τον Πόρφυρα, ή με το Λάμπρο, δεν μπορούν να σταθούν, είναι απλώς καλά. Γιατί τα άλλα είναι πλέον αριστουργήματα. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι ειδικά είναι αριστούργημα της ευρωπαϊκής λυρικής ποίησης. Τα ιταλικά του τα ύστερα ποίηματα λογίζονται, και δικαίως λογίζονται, ανυπέρβλητα κατορθώματα που εντάσσονται με πολύ μεγάλη άνεση στις υψηλότερες βαθμίδες του ιταλικού Παρνασσού. Οπότε είναι ασθενέστερα, δεν το συζητάμε αυτό. Ένας μελετητής όμως οφείλει να τα κάνει όλα. Mm-hmm. Τα πρώτα ποίηματα, τα τελικά, είναι ασθενέστερα. Ο ίδιος είχε κάνει μια επιλογή. Είχε επιλέξει 30 ποίηματα, τα οποία μάλιστα σας είπα, με τον Αείμνηστο στον Νίκο Παπαδόπουλο, τα είχαμε εκδώσει από τις εκδόσεις Ύψιλον. Τα άλλα είναι λίγο περιστασιακά. Στα σαλόνια που σύχναζε, του έδιναν στους ποιητικούς διαγωνισμούς, που ήταν έτσι ένας τρόπος διασκεδάσεως, του έδιναν τις ομοιοκαταληξίες και αυτός γέμιζε τους στίχους. Πρέπει να έγραψε εκατοντάδες τέτοια. Αυτά είναι όσα σώθηκαν. Γιατί μάλλον δεν τα κρατούσαν, δεν θεωρούσαν της στιγμής δημιουργήματα. Αλλά και όσα έμειναν, νομίζω ότι είναι σημαντικά. Οπότε, κύριε καθηγητά, ναι? Κύριε καθηγητά, έχουμε τα πρωτότυπα κείμενα που έχει γράψει ο Σολωμός, σώζονται, δηλαδή είτε στα ελληνικά είτε στα ξένα? Ναι. Τα είχε διασώσει ο Λίλος Πολίτης και μετέπειτα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έχει αποκαταστήσει την έκδοση όλου του χειρόγραφου έργου που έχει διασωθεί, γιατί κινδύνευσε να χαθεί με τους σεισμούς της Ζακίνθου. Σώθηκε όμως. Λένε, έχουμε ακούσει ότι ο τρόπος που έγραφε ο Σολωμός ήταν, δηλαδή, έγραφε σημειώσεις από πάνω, από κάτω, έσβηνε. Αν το δούμε και έσβηνε, ήταν και λίγο αθυρόστομος. Όχι χειδαίος, όχι αισχρός, αθυρόστομος λίγο. Ό,τι δεν του άρεσε,
έβαζε μια βρισιά βολίδα η οποία απευθυνόταν στον εαυτό του, ας πούμε. Δηλαδή η λέξη Μπέρνιο, για παράδειγμα, ήταν λίγο βαριά κουβέντα στα Επτάνησα. Όξο Μπέρνιο, δηλαδή να φύγει ο στίχος αυτός. Δηλαδή να το λύσει στον εαυτό του, να τον διώξει. Ναι, έγραφε πάνω και άλλαζε. Γιατί βλέπω ότι διαβάζοντας εδώ τη δικιά σας την έκδοση, ότι στις υποσημειώσεις λέτε υπάρχει διαγραμμένο το τάδε από κάτω. Άρα τα έχετε μεταφράσει και αυτά. Όχι όλα. Όχι όλα. Μόνο στο εγκόμιο, στον Ούγκο Φόσκολο, του οποίου μάλιστα σήμερα έχουμε επέτειο του θανάτου του, το 1827, σαν σήμερα εξεδίμησε. Μόνο εκεί, γιατί άξιζε τον κόπο την πληροφορία η οποία βγήκε. Στα άλλα, στα ποίηματα, θα ήταν δύσκολο, ξέρετε, να γίνει αυτό. Γιατί θα έπρεπε πάλι από την αρχή να ξαναφτιάξω μέτρα, στίχους. Δεν είναι εύκολο αυτό. Δεν θα πω για κανέναν, αλλά για κανονικούς μεταφραστές δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Προτίμησα να κρατήσω το κύριο σώμα και να μην κάνω την έκδοση φιλολογική, να την κρατήσω ποιητική. Το λέτε και στον πρόλογο αυτό, ναι. Ναι. Όποιος θέλει να πάρει μια φιλολογική έκδοση, ας προτιμήσει του γίνου πολίτη που είναι εξαιρετική. Εγώ ήξερα αυτή τη συμβουλευτικά. Ναι. Και το κομμαδάκι, υπάρχουν και άλλες και άλλες και άλλες. Αυτά λοιπόν οι σημειώσεις που γράφει ο ίδιος ο Σολμός στα ποίηματά του, ενδεχομένως αλλάζουν άρδιν το ποίημα ή είναι απλώς συμπληρωματικές? Είναι, προτιμούσε να βρει τον τέλειο στίχο, να βρει την τέλεια ρήμα. Αυτός ίσως, μόνο η κασία μπορούμε να κάνουμε, αυτό ίσως ήταν ένας λόγος να μην τελειώσει πολλά ποίηματά του. Να τα αφήσει, όπως λέμε, φραγμέντα, μισερά. Ή μη τελή, ναι. Παρά τα αυτά όμως, αξίζουν. Τώρα, αν αυτό γινόταν εν συνειδήτως, γιατί έχει υποστηριχθεί και αυτή η άποψη, τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Ούτε διακινδυνεύω μαντεψιές. Εξάλλου, ποιος θα μας το επιβεβαιώσει αυτό? Μας είπατε ότι ο Σολωμός διάβασε τα δημοτικά τραγούδια στην Ελλάδα, αλλά οι επιρροές του από ποιήση ποιες ήτανε, γιατί θα ήταν από την Ιταλία, φαντάζομαι. Ήτανε ο Δάντης, τον οποίο μάλιστα πολλές φορές επικαλείται και στο Εγκόμιο, στον Ούγκο Φόσκολο, και είναι και το μότο του εθνικού μας ύμνου, του ύμνου στην Ελευθερία. Ο Πετράρχης, πάρα πολύ Πετράρχη, ποια είναι εκεί που κατεβαίνει και αυτά, είναι στίχη του Πετράρχη. Ο δάσκαλος του Δάντη. Ναι, ο Τάσος επίσης, ο Τορκουάτος Τάσος, γενικώς η υψηλή ποίηση της Ιταλίας, από την Ελλάδα δημοτικό τραγούδι, Όμηρος, Εσχύλος, αρχαίοι Ελλήνες, Πίνδαρος. Δηλαδή έχουν γίνει αυτές οι μελέτες, έχουν βρεθεί τα σημεία εκείνα στα οποία... Οπότε ήταν και γνώσεις. Ακίζει την παράδοσή μας. Ήταν γνώσεις αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Γνώστης από μετάφραση κατά βάση, διότι δεν... Από μετάφραση, δεν έχει σημασία. Αλλά είχε έγκυβες μεταφράσεις ιταλικές. Ο ίδιος όμως είναι βέβαιο, αυτό μπορούμε να αποδείξουμε, έχει αποδειχθεί κιόλας, είναι βέβαιο ότι διάβαζε το πρωτότυπο, ασχέτως εάν έμπαινε στο βαθύ νόημα. Ήθελε να ακούει πώς λέγεται, πώς λεγόταν, πώς γραφόταν κάτι. Τον Όμηρο τον γνώρισε από... Σαν το λέει και ο Πολυλάς στα προλεγόμενά του, από τις μεταφράσεις του Μόντι και του Πιντεμόντι και του Τσεζαρότη, που είναι θαυμάσια κείμενα που διαβάζονται μέχρι και σήμερα. Όσο ήταν εν ζωή ο Σολωμός, είχε αναγνωριστεί ως ένας ποιητής σπουδαίος? Ναι. Είχε διάσημο όνομα. Στην Ελλάδα ή στην Ιταλία? Και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Τώρα, πολλά λέγονται για την Ελλάδα. Εάν δηλαδή τον αναγνώριζαν επειδή το πίστευαν ή τον αναγνώριζαν επειδή δεν το καταλάβαιναν. Γιατί ήταν μοντέρνος. Το μοντέρνο, ξέρετε, αλλάζει με τις εποχές. Συγγνώμη, το ξέρετε, είναι λίγο δασκαλίστικο, αλλά μια φορά μου ξεφεύγει. Μην το παρεξηγήσετε. Καθόλου. Το μοντέρνο αλλάζει. Δεν είναι κάτι μοντέρνο και παραμένει μοντέρνο. Το μοντέρνο είναι κλασικό κάποια στιγμή, γιατί κάποιο άλλο πιο μοντέρνο έρχεται και το σπρώχνει προς τα πίσω. Ο Σολωμός λοιπόν είχε αναγνωριστεί στην Ιταλία ήδη από τα φοιτητικά του χρόνια, στον κύκλο του Μόντι, ότι είναι ένας νεαρός Έλληνας που ξέρει να γράφει πολύ καλούς στίχους και κυρίως έχει πολύ καλούς βαθείς στοχασμούς. Αυτά σώζονται. Μάλιστα λένε, το λέει και ο Πολυλάς, ότι έλεγαν ότι εσύ Έλληνα θα μας κάνεις να ξεχάσουμε τον μεγάλο μας Μόντι. Δηλαδή
τον έχει ξεπεράσει ήδη. Επαναλαμβάνω και εδώ, η υπερβολή δίνει το μέτρο. Στην Ελλάδα μπορεί να αναγνωρίστηκε, μπορεί να τον σέβονταν, αλλά με δυσκολία επικράτησε το σολομικό έργο στο σύνολό του. Μέναμε κολλημένοι στον εθνικό ύμνο, ο οποίο είναι ένα υπέροχο ποίημα, με τα καλά του, τα δυνατά του και μερικά αδύνατα σημεία. Εξάλλου είναι επικαιρικό ποίημα, γράφτηκε για συγκεκριμένο λόγο. Δεν θέλω να πω παραγγελία που μπορεί και να ήταν. Mm-hmm. Όμως, δεν είναι ο ποιητής του εθνικού ύμνου. Εδώ στην Κιόκερα που εγώ μένω, υπάρχει άγαλμα του Σολομού, Διονύσης Σολομός, ο ποιητής του εθνικού ύμνου. Μα δεν είναι μόνο ο ποιητής του εθνικού ύμνου, είναι μέγας ευρωπαίος παγκόσμιος λυρικός ποιητής. Για την Ελλάδα είναι ο εθνικός μας ποιητής πάντως. Είναι. Και δικαίως. Και να πω και κάτι. Επειδή το έχω μελετήσει το θέμα, ο τίτλος ανεπισήμως έχει απονεμηθεί σε κειμετριανταριά εθνικούς ποιητές. Ο Μέγας Γιάννης Ρίτσος, όταν ερωτήθηκε, είπε, λέει, ένας είναι ο εθνικός ποιητής και είναι γνωστό ποιος είναι. Δεν μπορεί να είναι 100. Έτσι δεν είναι, αλλιώς. Από τα ποίηματα του Σολομού, λοιπόν, είτε τα ελληνικά είτε τα ξένα, μας είπατε ότι είναι αριστούργημα, ελεύθερη, πολιορκημένη. Ποιο άλλο ξεχωρίζεται που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουμε εμείς? Όχι, εντάξει, είναι γνωστά πλέον. Αυτά όμως τα τελευταία χρόνια τα ποίηματα έγιναν γνωστά, γιατί άρχισαν να διδάσκονται και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, να εμβαθύνεται η μελέτη τους και μάλιστα η επιθεώρηση να γίνεται. Η επιθεώρηση εννοώ του ποίηματος του έργου να γίνεται διεπιστημονικά, όχι μόνο φιλολογικά. Δηλαδή και από άποψη της ψυχολογίας, από την άποψη επίσης του πολιτισμού, από την άποψη της κοινωνικής ανθρωπολογίας και της αθνολογίας, από πολλές πλευρές. Και έτσι έχουμε στα χέρια μας εξαιρετικά απονείματα, τα οποία ανοίγουν τα μάτια και σε εμάς που δεν μετέχουμε όλων των επιστημών. Δεν σας κρύβω ότι στη μετάφρασή μου πολλά πράγματα μου τα ξεκαθάρισαν μελέτες πάνω στην ψυχοσύνθεση του Διονυσίου Σολομού. Φωτισμοί κάποιων λέξεων, κάποιων στάσεων. Ξέρετε, οι μεταφράσεις ειδικά δεν έχουν πολύ μεγάλη ζωή. Στην καλύτερη περίπτωση να ζήσουν 50 χρόνια. Μετά θα ξαναγίνουν. Πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν. Και οι μεταφράσεις, ειδικά των κλασικών, γίνονται με βάση τις νέες διεπιστημονικές τεκμηριώσεις. Σκεφτείτε πώς πλέον προσεγγίζεται ο Όμηρος ή ο Εσχύλος ή οι αρχαίοι λυρικοί ποιητές, όταν ο όγκος της βιβλιογραφίας πλέον είναι τεράστιος. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη. Και η γλώσσα εξελίσσεται, αλλάζει. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε νέες προσεγγίσεις. Το πρωτότυπο είναι ένα σταθερό και αυτό είναι απαρασάλευτο. Η ερμηνεία του πρωτοτύπου όμως δεν είναι σταθερή. Μάλιστα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση που κάνετε, κύριε καθηγητά. Τώρα, αν είχατε κάποιος σας ρωτούσε, πείτε μας ένα από τα ποίηματα, ένα να μας προτείνετε που έχει εδώ. Ποιο θα μας προτείνατε να διαβάσουμε? Εντάξει, επειδή φαντάστηκα θα μου κάνετε την ερώτηση. Εγώ θα σας διαβάσω ένα το οποίο είναι γλυκό, ερωτικό, αλλά και παραπονιάρικο. Ωραία. Είναι Αλαμία Μπέλα Insensibile, θα σας διαβάσω στα ελληνικά τη μετάφραση. Είναι Στην ωραία μου και άσπλαχνη. Προφανώς κάποια ερωτική απογοήτευση θα είχε, αν και ο ερωτικός βίος του Σολομού δεν είναι διαφανής. Δεν έχουμε πολλές τεκμηριωμένες απόψεις, εικασίες κάνουμε. Λοιπόν, λέει, στην ωραία μου και άσπλαχνη, ωραία στις πρωταχτίδες, οχτώ επουράνιο δώμα και πιο έμορφη είσαι ακόμα ο ήλιος όταν φανεί. Ωραία τα μεσημέρια που αποσβολώνει ο ζόφος και ωραία στο σελινόφος, στον όρθρο, τον βαθιό. Ωραία σαν συνεφιάζει και ωραία σαν ξαστερώνει. Και η χαρά, αχ, χαριτώνει και ωραία με τον καημό. Αν σκληρεί όπου είσαι και άσπλαχνη, τα κάλλη σου αυγατήσεις, έτσι και μ' αγαπήσεις,
πώς θα είσαι αλήθεια πλειό. Είναι χαριτωμένο το ποίημα, είναι και λιγάκι παράπονο στον εαυτό του και πως την δέσποινα των λογισμών, να το πω έτσι. Είναι ένας οδηγός που δεν τον έχουμε συνηθίσει. Ακριβώς. Ναι, η Ξανθούλα είναι πικρό ποίημα, είναι όμορφο ποίημα, είναι πικρό. Αυτό έχει έναν χαριεντισμό. Δηλαδή το φαντάζομαι να το απαγγέλει στα ιταλικά, κλείνοντάς μας το μάτι. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Δώσατε μια καταπληκτική εικόνα τώρα, το κάνουμε εικόνα αυτό που μας είπατε, κύριε καθηγητά, και νομίζω με την απαγγελία αυτή και με το σχολιασμό σας κάναμε το καλύτερο επίλογο για τη σημερινή μας συζήτηση και να σας ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς που είχαμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για το μεγάλο μας ποιητή, το Διονύσιο Σολωμό, και για τη σπουδαία αυτή έκδοση, την οποία μπορεί να βρει όποιος ενδιαφέρεται στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Gutenberg, Διονύσιο Σολωμός, άπαντα τα ιταλικά. Κύριε Κεντρωτή. Εγώ και στην Ιταλία επίσης και χαιρετισμού στη Βόρεια Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από την επόμενη εβδομάδα, λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, θα διαμορφωθεί ανάλογα το πρόγραμμά μας, οπότε θα έχουμε καθημερινές εκπομπές στις 5 η ώρα με θέμα φυσικά κυρίως το τι συμβαίνει στην έκθεση και όλος ο παλμός της Ελλάδος και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης θα χτυπάει εδώ για τις επόμενες μέρες από αύριο, που θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως θα τα λέμε και εμείς μαζί και με τη Χριστίνα Τσόρμπα και με τους υπόλοιπους συντελεστές και δημοσιογράφους του σταθμού μας. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκυριακό.